Μαρία Αλιφέρη, η οποία είναι δήμαρχος εκεί. Κυρία Αλιφέρη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα από Τήλο. Τι κάνετε? Αντέχουμε. Αντέχουμε, όλοι αντέχουμε. Έχετε κάποιο καναρί ή τι έχετε εκεί? Ακούω πουλιά. Όχι, είναι έξω, είναι η φύση. Είναι η φύση, ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα να μας πείτε τι πρόβλημα συγκεκριμένο υπάρχει στο νησί από την επίσκεψη κάποιων 80 ανθρώπων, αν κατάλαβα. Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι ότι πραγματικά έχουν γυρίσει στο νησί αρκετοί άνθρωποι, είναι περίπου 80, καθ' όλη τη διάρκεια που ξέσπασε η πανδημία στο νησί μας. Εμείς αυτό που ζητήσαμε, φοβούμενοι ότι αν έρθει κρούσμα στο νησί δεν θα μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε γιατί δεν υπάρχει υγειονομική περίθαλψη στο νησί. Έχουμε ένα αγροτικό γιατρό, ένα αγροτικό ιατρείο χωρίς τα μέσα να αντιμετωπιστεί όλο αυτό. Οι περισσότεροι μόνιμοι κάτοικοι στο νησί είναι πάνω από είναι ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Ζητήσαμε λοιπόν την αυστηρή απαγόρευση μετάβαση στο νησί μας. Όπως καταλαβαίνετε τώρα λοιπόν. Δηλαδή να μην έρχεται αυτό που ζητάνε και άλλα νησιά, δηλαδή εννοείται. Να μην έρχονται άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία δουλειά να έρθουν αυτήν την περίοδο. Δεν χρειάζεται δηλαδή για να βρουν καταφύγιο στην Τήλο. Ακριβώς. Να μείνουν εκτός. Εντάξει, γιατί ακριβώς. Και πρέπει να το δικαιολογήσουμε αυτό. Δεν το λέτε γιατί έτσι σας αρέσει. Γιατί τον τουρισμό τον θέλετε και τους ανθρώπους θέλετε. Αλλά επειδή δεν υπάρχει υποδομή υγειονομικής κάλυψης των κατοίκων. Ακριβώς. Το αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα, βεβαίως. Ακριβώς, ακριβώς. Κύριε Χατζή, αν υπάρξει κρούσμα στην Τήλο, πραγματικά η κατάσταση θα είναι τραγική και δεν θα είναι μόνο. Θα είναι για όλα τα νησιά όπως είναι η Τήλος, χωρίς υγειονομική περίθαλψη. Μάλιστα. Με τους κατοίκους, όπως σας είπα, το περισσότερο μεγαλύτερο ποσοστό να είναι ηλικιωμένοι, τεράστιο το πρόβλημα. Βεβαίως. Λοιπόν, επίσης, αυτό που ζητήσαμε και αυτό που ζητάμε και το απαιτούμε είναι όταν γίνονται μετακινήσεις των μονίμων κατοίκων στα κοντινά νησιά, είτε ακόμη και στην Αθήνα, για λόγους υγείας, που μόνο γι' αυτό πρέπει επιβάλλεται να γίνεται αυτή την περίοδο, όταν επιστρέφουν δεν μπορούμε να ησυχάζουμε και να λέμε «ΟΚ, θα μείνει στο σπίτι του 14 μέρες και δεν θα κυκλοφορήσει». Κυκλοφορούν. Δυστυχώς η κοινωνία είναι πολύ μικρή. Είναι. Ένα σούπερ μάρκετ, ένα φαρμακείο, ένα σκούρνος. Θα πάμε, ναι. Ακριβώς. Βλέπουμε λοιπόν, βλέπουν ο ένας τον άλλον, ξέρουν ότι εγώ ας πούμε ήρθα από τη Ρόδο εχθές και σήμερα κυκλοφορώ ελεύθερα στο νησί. Ναι. Και αυτό δημιουργεί τρομερά. Θέλετε να έχουν κάνει το τεστ, αυτό μου λέτε, αυτό θέλετε? Και το τεστ πρέπει να γίνει, πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει σε όλους αυτούς τους πληθυσμούς, εντάξει. Ναι. Επιπλέον αυτό που πρέπει να γίνει είναι να γίνουν αυστηρότερα τα μέτρα. Το στοίχημα, όπως όλοι λένε, είναι το Απρίλιος, είναι το μεγάλο στοίχημα για μας. Το Πάσχα. Για το Πάσχα, κυρία Δήμαρχε, έχει έρθει κόσμος εκεί? Για το Πάσχα έχουμε πληροφορίες, κύριε Χατζή, ότι υπάρχουν. Δεν βλέπω πρόθεση να μπορούν να έρθουν πάντως. Θα μας τα πει η Ρόη Καριοφίλη τώρα. Κύριε Χατζή, το ε1 δεν είναι καλή πρακτική για να ξεπληγώσει τη μόνιμη κατοικία. Γιατί κάνανε και λαφροχειρία εκεί μερικοί. Ακριβώς. Πιάσανε βέβαια και τώρα έχουν βάλει έναν όρο ότι αυτό το ε1 πρέπει να έχει εκδοθεί τώρα για να. Μάλλον πρέπει να έχει από παλιότερα, το τελευταίο διάστημα, όσοι έχουν αλλάξει. Προφανώς και αυτοί οι 80 που ήδη έχουν έρθει φαίνεται πλασματικά βέβαια ότι είναι μόνιμη κατοικία τους στην Τήλο, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρουμε τι. Ναι, ναι, έχει αρκετά, έχουν τέτοιες περιπτώσεις. Κυρία Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχατε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Βεβαίως το αίτημά σας είναι συλλογικό, θα έλεγα, γιατί δεν είστε το μόνο νησί που ζητάει αυτού του είδους την κάλυψη. Όχι, είμαστε πάρα πολλά είναι νησιά. Όλα τα νησιά, γιατί είναι μικρές οι κοινωνίες, όπως πολύ σωστά επισημάνατε. Δεύτερον, υπάρχει ένας πληθυσμός ο οποίος είναι γερασμένος και δεν υπάρχουν υγειονομικές υποδομές για να καλύψουν, αν παρουσιαστεί, χτυπάω ξύλο, ένα πρόβλημα. Σας ευχαριστώ, καλή δύναμη σας εύχομαι. Και εγώ σας ευχαριστώ. Εδώ θα είμαστε, όποτε χρειαστεί να ξαναμιλήσουμε. Η Ρο Καριοφίλη είναι εδώ. Η Ρο, αντιλαμβάνεσαι ότι όλοι αυτό ζητάνε πλέον. Δεν θέλουν. Τώρα η γυναίκα δεν έχει κανένα προηγούμενο. Το νησί λεφτά θέλει. Για να ζήσουν παρακάτω. Αλλά σου λέει, ρε παιδιά, πώς θα έρθει εδώ ο κόσμος? Είναι μεγαλύτερο ο φόβος όμως να αρρωστήσει κάποιος. Τι λέει τώρα το σύστημα της αστυνομίας, η Ρο? Πώς θα το αντιμετωπίσει αυτό? Και
Θα υπάρξει καταρχάς μια καμπάνια, μαθαίνω από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, όπως ήταν η καμπάνια «Το μένουμε σπίτι», μια καμπάνια που θα ζητά από όλους μας να συνεχίσουμε να μένουμε στο σπίτι για το Πάσχα. Ναι, είναι μια καμπάνια που θα γίνει ειδικά. Δεν μου κάνει με αυτό. Εγώ θέλω τον έλεγχο.